ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο τηλέφωνο μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Νίκος Γιαννάκας από το Σύλλογο Εστίασης Μυτιλίνης Ασπίδα. Καλημέρα κύριε Γιαννάκα, τι κάνετε? Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, μια εβδομάδα δυνατά ξεκινάει με εξελίξεις, με αποφάσεις, με διλήμματα. Καταρχήν να πούμε ότι απελευθερώνεται το ωράριο, αν δεν κάνω λάθος, από σήμερα τέρμα η απαγόρευση κυκλοφορίας, άρα κάτι καλό είναι και για τα καταστήματα αυτά, έτσι? Εννοείται, είναι μια θετική εξέλιξη και ότι αυξήθηκαν εδώ και δύο μέρες και τα άτομα ανατραπέζι, mm-hmm. που μπορούν πλέον να καθίσουν μέχρι 10 άτομα ανατραπέζι. Μάλιστα. Και ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός ωραρίου και απαγόρευση κυκλοφορίας. Οπότε αυτό βοηθάει τον κόσμο και να νιώσει καλύτερα σαν τις παλιές φυσιολογικές εποχές. Ναι, και πιο άνετα. Και τα μαγαζιά μας να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε λίγο πιο άνετα, χωρίς άγχος. Με το γρήγορο κλείσιμο των μαγαζιών. Ναι. Αυτό το γρήγορο κλείσιμο μέχρι σήμερα, έτσι, σας άγχωνε, σας εμπόδιζε να λειτουργήσετε σωστά, σας περιόριζε, να το πω λίγο αλλιώς? Υπήρχαν διάφορα προβλήματα, γιατί είναι και αναλόγως και την επιχείρηση και το κατά πόσο δούλευε τέτοιες ώρες το βράδυ ή όχι. Mm-hmm. Κάποιες δεν επηρεαζόντουσαν, που δουλεύανε κατά βάση μέρα και για νωρίς το βράδυ. Αλλά οι υπόλοιπες επηρεαζόντουσαν. Και επηρεαζόντουσαν και όχι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και οι υπαλλήλοι τους. Mm-hmm. Γιατί έχοντας το μειωμένο ωράριο, καταλαβαίνετε ότι πάει να πει και μειωμένες ώρες εργασίας για τους υπαλλήλους. Και λιγότερα χρήματα. Και μειωμένο εισόδημα. Έτσι. Και για αυτούς και για το κατάστημα. Οπότε τώρα που πλέον ξαναεπαναρχόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς ωραρίου, θα βοηθήσει, θεωρώ, και τις επιχειρήσεις αυτές να ανέβει λίγο ο τζίρος τους, mm-hmm. Και αυτοί οι υπάλληλοι όλοι που είχαν περιορισμένα μεροκάματα να μπορέσουν να ξαναεπανέλθουν και αυτοί στα κανονικά τους εισοδήματα. Τώρα, το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που ξεκινάει αυτή τη βδομάδα είναι το δίλημα που μπαίνει στους καταστηματάρχες που έχουν μαγαζιά εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ, κέντρα διασκέδασης, κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους. Θα πρέπει να επιλέξετε αν θα κάνετε το κατάστημά σας αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή αν θα είναι για όλο τον κόσμο. Πώς το σκέφτεστε, κύριε Γιαννάκα? Δηλαδή, ακούγοντας κάτι τέτοιο, πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς ως επιχειρηματίας? Και μάλιστα επιχειρηματίας που έχει κατάστημα σε μια κλειστή κοινωνία, όπως είναι ένα νησί. Τα νησιωτικές κοινωνίες είναι κλειστές κοινωνίες. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Έτσι είναι κάπως, έτσι? Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχει συζητηθεί έντονα και από εμάς και πανελλαδικά με όλους τους συλλόγους αναμεταξύ μας, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Mm-hmm. Εμείς εξ αρχής από την πρώτη μέρα της πανδημίας μέχρι και σήμερα, όποτε μας ρωτούσατε για κάτι που να έχει σχέση με υγειονομικό θέμα, λέγαμε πάντα ότι στηρίζουμε τις υγειονομικές αποφάσεις για το καλό του πληθυσμού. Και εξακολουθούμε να τις στηρίζουμε. Έτσι. Όμως αυτό εδώ τώρα το ζήτημα που δημιουργείται είναι πάρα πολύ, να το θέσω, περίεργο. Είναι. Αρχικά. Είναι. Η εστίαση, εμείς, η δουλειά μας είναι να πουλάμε φαγητό. Mm-hmm. Να πουλάμε καφέ, διασκέδαση, ποτό. Δεν είναι η δουλειά μας να παριστάνουμε τους υγειονομικούς τόσο καιρό που το κάνουμε ήδη με τα self-test και να ελέγχουμε όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει τα υγειονομικά, που το κάνουμε με όλη την καλή πρόθεση τόσο καιρό, αλλά δεν είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Πόσο μάλλον τώρα που θα πρέπει να κάνουμε και μια έξτρα αστυνόμευση με αυτή τη λογική και να πρέπει ο κάθε ένας επιχειρηματίας να κρίνει και να επιλέγει από τους πελάτες το αν δικαιούνται να μπουν στο μαγαζί ή όχι. Mm. Είναι μια λάθος απόφαση, θεωρούμε, το να πετάξει τον μπαλάκι στα καταστήματα εστίασης, ναι, και να πρέπει αυτά να επιλέξουν το ποιοι έχουν δικαίωμα να μπουν και όχι. Θα γίνει δύο κατηγορίες, δύο ταχύτητες πολιτών. Και δύο κατηγορίες και δύο ταχύτητες καταστημάτων. Ακριβώς. Mm-hmm. Και εννοείται ότι σαν τελευταίος κρίκος αυτού του προβλήματος είναι ότι μεταφέροντας και τον μπαλάκι στο μαγαζί, μεταφέρονται και οι ευθύνες και των προστημάτων. Σε περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος ή βρεθεί κάποιος ανεμβολίαστος στο μαγαζί εμβολιασμένων ή δεν ξέρω τι. Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο και για την επιχείρηση να φορτωθεί και άλλα προστήματα, αλλά το πιο σοβαρό θέμα είναι ότι δεν είναι η δουλειά της επιχείρησης να κρίνει και να κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους σύμφωνα με το αν έχουν κάνει το εμβόλιο ή όχι. Ακριβώς, ο καθένας, ναι, έχει τη δικιά, mm-hmm, του γνώμη.
Εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί, ναι. αλλά δεν πάει να πει ότι δεν σέβομαι τη γνώμη όσων ανθρώπων θέλουν να καθυστερήσουν απλά για να δουν καλύτερα τα αποτελέσματα ή κάποιοι που ακόμα τα αμφισβητούν. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ακριβώς. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν θα είμαι εγώ αυτός όμως που θα πρέπει να την επιβάλλει και με τέτοιο αυστηρή νομοθεσία όπως βγαίνει τώρα, που να κρίνεται το κατά πόσο θα μπορέσει να δουλέψει η επιχείρησή μου ή όχι. Είναι πάρα πολύ λεπτό το ζήτημα και είναι λάθος το να ρίξουμε την ευθύνη και το βάρος της απόφασης πάνω στα καταστήματα εστίασης. Κύριε Γιαννάκα, μιλάτε με τα μέλη σας. Τι σας λένε, τι θα κάνουνε? Εντάξει, ο καθένας θα μου πει θα κάνει ό,τι θέλει εκείνος, αλλά υπάρχει μια πλειοψηφία, υπάρχει μια γραμμή που θα ακολουθήσετε? Πώς το βλέπετε? Η πλειοψηφία είναι κατά του να γίνει αυτή η μεταφορά των ευθυνών που λέμε. Ναι. Αρχικά, δηλαδή να πρέπει να στιγματίσουμε εμείς στο μαγαζί μας ότι δεχόμαστε μόνο τους εμβολιασμένους ή ότι τους δεχόμαστε για τους εμβολίαστους. Είναι αυτό, ότι θα δημιουργηθεί ένα χάσμα. Δύο κατηγορίες, δύο ταχύτητες που θα είναι και επιχειρήσεων αλλά και ανθρώπων. Δηλαδή ξεφεύγει μια η κατάσταση σε θέμα ότι ήταν μόνο καθαρά υγειονομικό. Αν θέλετε να το πούμε κι αλλιώς, υγειονομικό θέμα ήταν και το θέμα του τσιγάρου που απαγορεύτηκε σε κλειστούς χώρους. Δεν έδωσε το δικαίωμα ποτέ σε επιχειρήσεις που το ζητάγαμε κιόλας τότε. Αν θέλουν κάποιος να είναι καπνιστών, αν θέλουν κάποια να είναι μη καπνιστών. Όχι, είπε κανένας και τίποτα, ναι. Μπράβο, ήρθε και το επέβαλε. Οπότε υγειονομικά στο τσιγάρο ισχύουν άλλα δεδομένα και τώρα υγειονομικά στο θέμα του εμβολιασμού πετάνε διαφορετικά τον μπαλάκι και να βρει την ευθύνη ο μαγαζάτορας. Ναι. Είναι δύο μέτρα, δύο σταθμά που είναι αυτό είναι σαν παράδειγμα για να καταλάβετε πώς το σκεφτόμαστε. Που το θεωρούμε ότι είναι λάθος. Μάλιστα. Εννοείται ότι εμείς θέλουμε να έχουμε όλους τους πελάτες, όλους τους ανθρώπους που συνεργαζόμασταν τόσο καιρό, που μαζί πίναμε καφέ και ποτό και τρώγαμε, και μακάρι και να περάσει και όλο το θέμα του κορονοϊού. Αλλά δεν είμαστε ούτε γιατροί ούτε αστυνομικοί. Είμαστε εστιατόρες. Ακριβώς. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα για να μας μεταφέρουν συνέχεια άλλες ευθύνες εκτός του εργασιακού μας περιβάλλοντος. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Νομίζω ότι βέβαια καθένας έχει τις απόψεις του. Σεβαστές είναι να τις συζητάμε, αλλά όχι να προχωράμε σε τέτοιου είδους μέτρα που στερούν τις ελευθερίες και κατηγοριοποιούν τους πολίτες. Κύριε Γιαννάκα, η μουσική επέστρεψε στα μαγαζιά εδώ και μερικές εβδομάδες. Βλέπετε διαφορά στην κίνηση, δηλαδή την ήθελαν οι πελάτες στη μουσική? Την ήθελαν, ήταν πολύ σημαντική προσθήκη, ζωντάνεψε κυριολεκτικά τα μαγαζιά μας και ακόμα και στις επιχειρήσεις που δεν δίνανε βάση στη μουσική, που ήταν δηλαδή σαν να γεμίσει απλά χώρο σαν background εντός εισαγωγικών, βοήθησε πάρα πολύ γιατί ζωντάνεψε τις επιχειρήσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μπορέσουν να καθίσουν οι πελάτες λίγο παραπάνω χρόνο στο κατάστημα, γιατί με την συνοδεία της μουσικής βοηθάει να περάσει πιο ευχάριστα η ώρα. Βέβαια. Και σιγά σιγά να αρχίσουν να διασκεδάζουν και να ξεχνάμε και τα πολλά προβλήματα που είχαμε. Το θέμα είναι λίγο με το χορό και εδώ τώρα, εντάξει, δεν θέλω να θίξω θέματα τα οποία πονάνε και δημιουργούν προβλήματα, αλλά έχετε δει εικόνες, όλοι έχουμε δει εικόνες, ξέρετε για τι πράγμα μιλάω. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα και πώς να επιβάλλει και ο καταστηματάρχης τον άνθρωπο που έτσι ήρθε λίγο στο κέφι και θέλει να χορέψει λίγο, να κουνηθεί. Πώς να του πεις κάτσε κάτω, μην κουνιέσαι? Δεν ξέρω, είναι και αυτό πάλι ένα λεπτό θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα που θα γινόταν αργά ή γρήγορα και θα συνεχίσει να γίνεται, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν πιεστεί όλοι οι πολίτες τόσο καιρό από όλα αυτά τα μέτρα. Θέλουν να ξεδώσουν, μπορεί να πιούν ένα ποτό παραπάνω, να έχουν μια γιορτή, να υπάρχει κάποιος λόγος και λίγο να παραβούν εντός εισαγωγικών τις νομοθεσίες αυτές που έχουν βγει τις οικονομικές. Εμείς επίσης ήμασταν σύλλογος, έχουμε ενημερώσει πολλάκις τις επιχειρήσεις ότι είμαστε αυστηρά υπέρ την τήρηση των κανονισμών και οποιαδήποτε επιχείρηση δεν τη στηρεί και τις διαχειρίζεται αλλιώς, ο σύλλογος δεν μπορεί να στηρίξει αυτό το πράγμα και είναι και ενάντια. Εννοείται ότι για το σύνολο των επιχειρήσεων εστίασης θα πρέπει όλες να λειτουργούν με το ίδιο
με τους ίδιους κανονισμούς, ώστε να μπορούν να έχουν και ίση μεταχείριση και μια ισότητα και ένα μεταξύ τους. Να είναι και ανταγωνισμός ίδιος. Ναι. Από εκεί πέρα αυτοί που δεν τα τηρούν, εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά το πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι ο εστιατόρας που πουλάει δύο προϊόντα. Δεν είναι αστυνόμος. Δεν είναι η δουλειά του να κάθεται να τρέχει γύρω-γύρω στο μαγαζί και να, με το δάχτυλο να μαλώνει κάθε πελάτη ασταμάτητα. Θα έπρεπε να μην υπάρχει αυτή η έντονη ευθύνη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον εστιατόρα και ταυτόχρονα να είχαν μια καλύτερη κρίση και οι πελάτες και οι πολίτες, ώστε να προσπαθούν να μην γίνονται αυτά τα περιστατικά που μου αναφέρετε. Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκα, να αναφερθούμε και λίγο στην κίνηση. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε στοιχεία σε σχέση με πέρυσι συγκριτικά. Έχουμε αύξηση, έχουμε μείωση. Τι βλέπουμε, επιστρέφουμε στην κανονικότητα, θα επιστρέψουμε? Σε σχέση με πέρυσι, τα νούμερα μέχρι στιγμής που δεν είναι ολοκληρωμένα δείχνουν μια μικρή πτώση σε σχέση με πέρυσι. Μικρή πτώση σε σχέση με πέρυσι που πάλι δεν ήμασταν καλά όμως. Ακριβώς, που και πέρυσι όμως δεν ήταν καθόλου καλά. Καθόλου τα νούμερα, καλά δεν ήταν τα πράγματα ούτως ή άλλως. Φέτος το πλεονέκτημα ήταν ότι κερδίσαμε σχεδόν τον Μάιο που ανοίξαμε νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι. Ναι. Αλλά αν εξαιρέσουμε τις πρώτες δύο εβδομάδες, οι οποίες ήταν πιο έντενες η κινητικότητα, μετά σταθεροποιήθηκε στο να έχει 2-3 μέρες την εβδομάδα έντονη κινητικότητα. Σαββατοκύριακο, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Ναι, και Κυριακή. Οι υπόλοιπες μέρες να είναι πάρα πολύ ποτονικές, δυστυχώς. Ναι. Αυτό θεωρώ ότι οφείλεται και ότι σχεδόν το 80% των φοιτητών που βρισκόντουσαν στο νησί τέτοια εποχή, Μάιο και Ιούνιο, δεν βρίσκονται φέτος, επειδή λόγω του εξάμηνου lockdown είχαν φύγει από το νησί. Ναι. Οπότε ήταν ένα πλήγμα πολύ σημαντικό, γιατί οι φοιτητές είναι ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της αγοράς, της εστίασης. Ναι. Και παράλληλα δεν υπάρχουν ακόμα τουρίστες τσάρτερ και τέτοια. Τα περιμένουμε από Ιούλιο. Και έχουν έρθει κάποια, αλλά και αυτά που έχουν έρθει δεν τα πολύ βλέπουμε. Και εννοείται ότι από συνήθεια, ύστερα από 6 μήνες lockdown, ο κόσμος δεν έχει την ίδια έντονη διάθεση να είναι πολλές ώρες συνεχόμενες έξω, να ξενυχτάει πάρα πολύ. Συνηθίσαμε με τον καφέ στο χέρι να πηγαίνουν ερχόμαστε βόλτες. Ναι, αυτό φταίει, ναι, κύριε Γιαννάκα, νομίζω. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση που έχει δημιουργηθεί, που είναι πολύ με το take away, πιο συχνά μαζέματα στα σπίτια ή σε παραλίες πιο ήρεμα, το οποίο καταλήγει, ειδικά οι επιχειρήσεις στα χωριά έχουν πολύ έντονο πρόβλημα, γιατί δουλεύουν με το ζόρι 2 μέρες την εβδομάδα. Ναι, μάλιστα. Ναι, και έχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Τόσο άσχημα και, δηλαδή. Και ισχύει και το ίδιο και εντός πόλεως, το οποίο αυτό που σας λέω, ότι είναι 2-3 μέρες που είναι οι δυνατές και όλες οι υπόλοιπες είναι αρκετά χαλαρές. Αν μιλήσουμε με ποσοστά, σε σχέση με πέρυσι έχουμε ένα 20% μείωση, ας πούμε. Σε σχέση με πέρυσι, ναι, το 19% είναι χαμένο. Περίπου εκεί, ναι. Δεν μπορώ να σας πω και ακριβώς, για να μην σας πω ψέματα. Ναι. Αλλά έτσι όπως έχω δει μέχρι τη στιγμή στην εικόνα, ναι, κυμαίνεται ένα 20% κάτω από πέρυσι. Σε όλες τις κατηγορίες. Το χωριά να είναι πιο μεγάλο. Σε όλες τις κατηγορίες. Και εστίαση και καφέ και ποτό. Ναι. Ναι. Στο ποτό είναι και περισσότερο εννοείται. Γιατί δεν υπήρχε μουσική. Δεν ήταν το ωράριο ακόμα πιο μειωμένο. Οι καφετέριες και τα εστιατόρια που δουλεύανε μεσημέρι είναι σε καλύτερη μοίρα. Αλλά είναι όλο το πακέτο της εστίασης. Έχει νιώσει αυτή την πτώση. Ανοίγουν και κλειστοί χώροι. Τι γίνεται με αυτό? Ανοίγουν τώρα, ανοίγουν αρχές Ιουλίου. Τι γίνεται, κύριε Γιαννάκα, με αυτό? Μια τελευταία ερώτηση έτσι για να κλείσουμε σιγά σιγά. Συγγνώμη, επαναλάβετε. Για τους κλειστούς χώρους λέω. Ανοίγουν και οι κλειστοί χώροι τώρα? Όχι, στην εστίαση δεν ανοίγουν ακόμα οι κλειστοί χώροι. Ναι. Συνεχίζουν να είναι έτσι. Ανοίγουν σε κάποιες άλλες κατηγορίες. Ναι. Όπως για παράδειγμα το σινεμά που είχαν αναφέρει, τα γυμναστήρια που είχαν ανοίξει ήδη, και κάποιες άλλες κατηγορίες που είναι πιο
παιχνίδια ψυχαγωγίας, Λούνα Πάρκ, τέτοια πράγματα. Τα κέντρα διασκέδασης με κλειστούς χώρους δεν ανοίγουν. Είχαν πει θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν. Είχαν πει ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν τα κέντρα διασκέδασης σαν άδεια, στα ΚΑΔ, αλλά σε εξωτερικούς χώρους αν έχουν. Α, μάλιστα. Και περιμέναμε να δούμε αν θα μπορούσαν να ανοίξουν και οι εσωτερικοί τους χώροι. Τελικά δεν ανοίγουν ακόμα οι εσωτερικοί τους χώροι. Μάλιστα. Οπότε συνεχίζει να υπάρχει έντονο το πρόβλημα για τα κέντρα διασκέδασης, που είναι πάρα πολλούς μήνες συνεχόμενους κλειστά τελείως. Το Νοέμβρη μην έχουν κλείσει. Και το τελευταίο, και το τελευταίο με τα καταστήματα που έχουν φιλοξενούν δεξιώσεις γάμου, έχει αυξηθεί ο αριθμός των πελατών ανθρώπων που μπορούν να είναι στα τραπέζια. Ναι, πήγε στα 300 και θεωρούμε ότι θα ανέβει κι άλλο το προσεχές διάστημα, αναλόγως στα τετραγωνικά που έχει ο κάθε χώρος που θα γίνεται η εκδήλωση. Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκα, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπαμε. Θα είμαστε σε επαφή γιατί, όπως βλέπετε, οι εξελίξεις τρέχουν. Σας ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους μας. Να είστε καλά.